Λοιπόν, θα μας πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σχετικά με την ψηφιακή ανανέωση της άδειας οδήγησης. Μου έκανε πολύ εντύπωση το γεγονός ότι πραγματοποιούνται παραπάνω από 200.000 ετήσιες ανανεώσεις αδειών οδήγησης. Αυτό αφορά τους συμπολίτες μας άνω των 65, αλλά και τους επαγγελματίες οδηγούς. Και αντιλαμβάνομαι ότι αλλάζουμε τελείως την διαδικασία, την κάνουμε ψηφιακή, περιορίζουμε την γραφειοκρατία και την ενδεχόμενη μικροδιαφθορά η οποία μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από την υφιστάμενη διαδικασία. Και βέβαια έχουμε κάνει και σημαντική πρόοδο σχετικά με το προσωρινό, με την προσωρινή άδεια οδήγησης και με ενδιαφέρει πολύ να μιλήσουμε και λίγο για τις καινούργιες εφαρμογές, ειδικά αυτή την ιδέα του Car Wallet, όπου θα μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά στο κινητό μας όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το αυτοκίνητο, ασφάλιση, άδεια οδήγησης και όλα τα σχετικά. Επομένως, αναμένω με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, την παρουσίασή σας. Να κάνουμε ένα state of play. Τι έχουμε κάνει μαζί με το ψηφιακής πολιτικής και των μεταφορών και των υποδομών, πού είμαστε σήμερα και τι έχουμε να κάνουμε στο μέλλον. Η πρώτη, αν θέλετε, κοινή δράση που κάναμε ήταν οι υποποδέκτες. Οι υποποδέκτες ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε εδώ και αρκετό καιρό το Υπουργείο Υποδομών. Συμβατική υποχρέωση από το 2014 ήταν αυτό να γίνει. Έγινε. Να πω εδώ ως μια εισαγωγή ότι η συνεργασία πραγματικά με το ψηφιακής πολιτικής είναι, θα έλεγα, υποδειγματική. Τι κάναμε μετά? Μετά περάσαμε στο προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Ερχόμουν εγώ, έδινα εξετάσεις. Τι γινότανε, έπρεπε να περιμένω τουλάχιστον. Πόσο κάνει εξάμεινο, δεν ήταν? Από 2 μέχρι 4 μήνες και εκεί, κύριε Πρόεδρε, είχε να κάνει και το γρήγορο. Εκεί έμπαινε και το σημείο που είπατε τη μικροδιαφθορά, διότι οι διεκπεραιωτές αυτό που επί τη ουσία κάνανε ήταν στην ουσία με τις υπηρεσίες στις περιφέρειες της Διευθύνσης Μεταφορών, πηγαίνανε και κάνανε με ένα γρηγορώσιμο τη διαδικασία πιο γρήγορα. Πού βρισκόμαστε για τους υποδέκτες, πού βρισκόμαστε και τι θα σας παρουσιάσουμε σήμερα? Σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα σας παρουσιάσει τη λεγόμενη αναθεώρηση των αδείων οδηγήσεων, δηλαδή πλέον το προσωρινό δίπλωμα, για να το πούμε πολύ απλά, μπαίνει σε μια διαδικασία όπου να γίνεται μόνιμο, έτσι ώστε να μην έχουμε επαφή, να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Και το δεύτερο που θα σας παρουσιαστεί είναι η έκδοση αντιγράφων άδειας κυκλοφορίας. Αυτά είναι έτοιμα και αυτά άμεσα, από ό,τι μας διαβεβαιώνει και ο Κυριάκος, μπορέσαμε και τα κάνουμε. Αυτό που ξέχασα να πω, το οποίο επίσης το λέγαμε με τον κύριο Χαμπίδη, ήταν κάτι που κάναμε και ίσως δεν το ξέρετε, είναι ότι για το δακτύλιο, μέσα σε 7 μέρες, αυτό δεν έχει ξαναγίνει και νομίζω ότι εδώ οι συνεργάτες του Κυριάκου κάνανε μια εξαιρετική δουλειά, δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα για έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ανάλογα με το ρήπος των αυτοκινήτων. Επομένως, άμεσα, αυτά τα πιστοποιητικά βγήκανε πριν τις πράσινες άδειες δακτυλίου που βγήκαν ένα μήνα μετά από την τροχέα. Πού πάμε από εδώ και στο εξής? Πάμε στο Car Wallet, που όπως είπατε είναι μια πρόταση που σας παρουσιάσαμε πριν από 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τους συνεργάτες του κύριου Πιερακάκη θα είναι έτοιμοι να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα για το τι θα κάνουμε. Και έχουμε και άλλα ζητήματα. Αυτό που νομίζω θα σας ενδιαφέρει επίσης, που είναι μια πρόταση που τώρα τη σκεφτήκαμε και τη ρίχνουμε στο τραπέζι για να δούμε, που έχει σχέση με τους υποδέκτες, είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τώρα, Κυριάκο, και θέλουμε τη βοήθειά σας, ένα ενιαίο σύστημα για τις λεγόμενες κάρτες των ΑΜΕΑ. Οι ΑΜΕΑ δικαιούνται σε αρκετούς αυτοκινητοδρόμους να έχουν δωρεάν διέλευση. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Γιατί ταλαιπωρούνται? Διότι για κάθε παραχώρηση θα πρέπει να δείχνουν διαφορετική άδεια, θα πρέπει να δείχνουν διαφορετικά χαρτιά. Οπότε θα θέλαμε να δούμε αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε μέσα σε ένα αποποδέκτη, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην ταλαιπωρούνται. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους χαροποιήσει ιδιαίτερα. Επομένως, εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Ο Μιχάλης μπορεί να σας πει για άλλες ρυθμίσεις που προγραμματίζουμε, όπως η έκδοση βεβαιώσεων στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών ή η ψηφιακή ταχογράφη, που είχαμε αρκετά προβλήματα στο παρελθόν. Αλλά εγώ, κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχουμε μπει και εμείς με τη βοήθεια της ψηφιακής πολιτικής στον 21ο αιώνα σιγά-σιγά. Ένα υπουργείο το οποίο επί χρόνια, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία δεν υπήρχε καμία ψηφιακή μετάβαση. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι τα τελευταίους
20-24 μήνες έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχήν, ξεκινάω με δύο παραδοχές. Όσα είπαν πριν οι προλαλήσαντες, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, η συνεργασία μας ήταν η καλύτερη δυνατή και είναι η καλύτερη δυνατή. Να πω ότι όσο θα παρουσιάσω σήμερα, θα τα παρουσιάσω από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, τον Λεωνίδα τον Χριστόπουλο, που είναι ο αρχιτέκτονας αυτών των αλλαγών, θα μιλήσει και ο ίδιος. Ξεκινώ με την υφιστάμενη κατάσταση. Υπάρχει ένα θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο και όλος ο Υπουργός και ο Υφυπουργός ανέφεραν και μια ολόκληρη θεσμική διάσταση. Υπάρχει το ψηφιακό και έρχεται να συμπληρωθεί από απλουστεύσεις οι οποίες γίνονται νομοθετικά. Υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ μας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και αναφέρθηκαν πριν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός στις δράσεις. Πάμε στη διαδικασία που αναφέρατε και εσείς, Πρόεδρε. 210.000 ανανεώσεις αδειών οδήγηση θυσίως. Αυτό αλλάζει ανάλογα με την κατηγορία μετά το 65ο έτος κάθε 3 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία προχώρησε πάρα πολύ καλά. Και δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά να πω ότι η συνεργασία που υπήρχε με το ψηφιακή ήταν εξαιρετική και η συνεννόηση κυρίως. Κάτι πράγμα που δυστυχώς σπανίζει τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα, γενικότερα. Η ουσία που ξεκλείδωσε όλη αυτή η ιστορία, αν μου επιτρέπετε, και μπόρεσε το ψηφιακή να τρέξει, ήταν δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο ήταν ο νόμος που υπέγραψε ο Κώστας Καραμαλής το 48-50, που ξεκλείδωσε και έδωσε τη δυνατότητα για να προχωρήσει η ψηφιοποίηση σε πάρα πολλά. Και ένα δεύτερο σημείο που θα βοηθήσει να υλοποιηθεί αυτή η ψηφιοποίηση είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια η γλώσσα κομπόλ που χρησιμοποιούσε το Υπουργείο, δεν θυμάμαι, 30-40 χρόνια, η οποία δεν μπορούσε να φύγει, αλλά πάλι ο Υπουργός μας το καθάρισε να φύγει, γιατί συνεχώς δημιουργούσαν οι ίδιοι θέματα και επί κυβερνήσεως δικιάς μας ήταν για πολλούς μήνες σταματημένοι. Τελείωσε και μέχρι τέλος Ιανουαρίου το αργότερο θα έχουμε την καινούργια γλώσσα που η Όνεξ έχει αναλάβει, που τι δίνει, δίνει τη δυνατότητα ένα νέο σύστημα στο μεταφορών, το οποίο είναι πρόσβατο και λειτουργικό στην επικοινωνία με όλα τα υπόλοιπα λογισμικά. Αυτά τα δύο πιστεύουν ότι λήξανε την ουσία του προβλήματος που δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να προχωρήσει. Και έτσι λοιπόν προχώρησε στα επόμενα στάδια. Θέλω να σας πω, γιατί αξίζει να τα λέμε και αυτά, ότι από τις 6 Νοεμβρίου που ψηφίστηκε ο νόμος, ήδη η δευτερογενής νομοθεσία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Θα το πω περιγραφικά. Υπεγράφει η απόφαση για τη δυνατότητα χορήγησης αδειών σε ηλικίες 17 ετών. Υπεγράφει η απόφαση και εκκρεμεί η τελευταία υπογραφή. Το είχαμε και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών, και δεν ξέρω γιατί εκκρεμεί ακόμα, η ανάθεση στο Ευγενείο Ίδρυμα για να τυπωθούν τα καινούργια βιβλία. Θα πρέπει να αντιπογράψει το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει. Αλλιώς δεν θα προχωρήσει τα καινούργια βιβλία. Άρα πάει πίσω όλο το καινούργιο σύστημα αυτό. Υπεγράφει απόφαση για την κατάχρηση των συμβάσεων των γιατρών. Τώρα πλέον ο καθένας μπορεί να πάει ηλεκτρονικά στο γιατρό που θέλει και δεν μπορεί να βγει συγκεκριμένους γιατρούς, που και αυτό ήταν δυσλειτουργικό και περίεργο εισαγωγικά πολλές φορές. Προσλάβαμε ο κ. Υπουργός ένα τεχνικό σύμβουλο για τον κατασμό των τεχνικών προδιαγραφών των καμερών που θα μπουν στην αίθουσα στο θεωρητικό κομμάτι των εξετάσεων. Έχουμε στείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας για να επισπεύσουμε τη δημιουργία τη λέξη του πολιτικού διατάγματος. Θα σας θυμίσω τον ενίοχο που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, που ήταν ένα κέντρο σε όλη την Ελλάδα. Ένα κέντρο. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα και σε ιδιώτες να δημιουργούν τα κέντρα και να μπορούν οι άνθρωποι με ειδικά προβλήματα να μην τα φέρονται από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα για να δώσουν εξετάσεις. Ο στόχος είναι, και εδώ κάνω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Όλα αυτά θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Οι περιφερειάρχες, αν το συνειδητοποιήσουν και το προχωρήσουν, γιατί το Υπουργείο Μεταφορών εκφράζεται διαμέσου των περιφερειών. Όλες αυτές οι αποφάσεις, οι περισσότερες, οι περιφέρειες θα πρέπει να τις υλοποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν λοιπόν αντίστοιχοι ενίοχοι σε κάθε περιφέρεια, αν είναι δυνατόν. Και το πρώτο τελευταίο είναι η υπεγράφη απόφαση των τεχνικών προδιαγραφών για τα ιστορικά αυτοκίνητα. Στείλαμε επιστολή στην Διεθνή Ομοσπονδία μας πει ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι, γιατί έτσι λέει ο νόμος, που θα κατοχυρώνουν θα πιστοποιούν τα ιστορικά αυτοκίνητα. Το ίδιο θα κάνει και το Υπουργείο Άμυνας για τα ιστορικά στρατιωτικά αυτοκίνητα. Και τελευταίο, δημοσίευσαν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πιλωτικού προγράμματος για την ψηφιακή οδήγηση. Είναι αυτό που σε 24 ώρες ή σε 48 ώρες θα έχεις τη δυνατότητα άμεσα να έχεις την άδεια οδηγήσεως.
Συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Υπουργός, θέλω να πω ότι η έκθεση βεβαιώσεων, το οποίο είναι, τρέχει τώρα για το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς, το γνωστό Point System, συνερχόταν η κλίση του Point System μετά από 2 έως 3 χρόνια. Τώρα θα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και θα έχει και τη δυνατότητα να μπει ο ίδιος και να ελέγξει πόσους βαθμούς έχει, γιατί αυτό είναι και ένα αναστατικό χαρακτήρα, παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Η έκδοση καρτών, όπως είπε, του ψηφιακού ταχογράφου, που αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα φορτηγά και για τα λεωφορεία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο οδηγός να φύγει από τη δουλειά του, να πηγαίνει στην περιφέρεια, στο Υπουργείο Μεταφορών. Το κάνει διαδικτυακά και το λύνει. Η ηλεκτρονική μεταβίβαση, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι μεταβάσεις είναι αρκετές αυτές που γίνονται για διάφορους λόγους και στα δίκυκλα και στα αυτοκίνητα. Θα γίνει και αυτή ψηφιακά. Και βέβαια το ψηφιακό όλο αυτό είναι το Car Wallet, το οποίο θα δώσει κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα διαλειτουργικότητα, η οποία πατάει πάνω και στην ίδια την απλοποίηση των διαδικασιών. Να απόδειξε ότι δεν έχει νόημα απλά να επαναλάβουμε ψηφιακά την έγχαρτη γραφειοκρατία, αλλά να εξετάσουμε και το πώς περτά στάδια μπορούν να καταργηθούν. Και νομίζω ότι αυτό βρίσκεται και στον πυρήνα της λογικής μας από την πρώτη στιγμή, από τη δημιουργία του Υπουργείου, να συνδέσουμε τις διοικητικές διαδικασίες με την ψηφιοποίηση. Αλλιώς θα είχαμε κάνει τη μισή δουλειά. Και για το wallet, φαντάζομαι ότι θα είμαστε έτοιμοι να μας δείξετε πράγματα πιο... Για το wallet, να συμπληρώσω εδώ ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, τέλη κυκλοφορίας, πιστοποιητικό κταίο, αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολέου, δηλαδή ότι το αυτοκίνητο μας είναι ασφαλισμένο. Και ακόμα αν μπορούμε να βάλουμε και ιστορικό συντήρησης οχήματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι να κάνουμε, να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης και ο χρήστης και ιδιοκτήτης του γιοταχή να μην έχει πάνω του μέσα στο ντουλαπάκι όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία πολλές φορές χάνονται, δεν ξέρω αν τα έχουμε όλα, και να μπορούν να είναι όλα ψηφιακά.